Άναψαν τα αίματα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου με αιχμή της συμβάσης μέσω απευθείας αναθέσεων του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας με οικονομολόγους, γιατρούς και τεχνικό ασφαλείας, αφού κατόπιν ερώτηση του κ. Μπένι ζητήθηκε από τον πρόεδρο να εξηγήσει τη διαδικασία αλλά και τα ονόματα των επαγγελματιών που επιλέχθηκαν, χωρίς ωστόσο να δοθούν απαντήσεις. Δημιουργούν ισχύ τον κωδικό με τίτλο Αμοιβές Ελεύθερων Επαγγελματιών, λογιστής με το ποσό των 8.118. Αμέσως το 7β δημιουργώ και ενισχύω τον κωδικό με τίτλο Αμοιβές Ελεύθερων Επαγγελματιών, ιατρού μέσω ΕΑΠ με το ποσό των 12.300 ευρώ. Δημιουργώ και ενισχύω, δεν υπήρχαν αυτοί οι κωδικοί. Εάν τους βάλατε τώρα, γιατί μπήκαν τώρα, και αν έχετε προσλάβει λογιστές και γιατρούς, ποιοι είναι αυτοί και με πόση αμοιβή. Γιατί πιο κάτω στο 7ε λέτε δημιουργώ και ενισχύω κωδικό με τίτλο Αμοιβές για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας με το ποσό των 5.000 ευρώ. Η ερώτηση λοιπόν για τα τρία τουλάχιστον εργασιακά είναι η ίδια. Τώρα δημιουργήθηκαν αυτοί οι κωδικοί. Έχετε προσλάβει ανθρώπους. Με ποιον τρόπο και ποιους. Και τι αντιστοιχεί στον καθένα. Κύριε Μπένι, δεν υπήρχε διπλογραφικό σύστημα τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος δημιουργήσαμε και χρειάζεται να προσληφθεί λογιστής. Επίσης δεν υπήρχε τεχνικός ασφαλείας και ιατρός προσωπικό και προχωράμε σε αυτές τις προσλήψεις. Στις συμβάσεις θα γίνουν τώρα. Σε έχετε κάνει. Όχι. Θα γίνουν με ποιο τρόπο τις κάνετε. Τι εννοείτε. Έχετε καλέσει ενδιαφέρον. Τρεις λογιστές έχουμε και για το δημογραφικό κάναν πρόταση τρεις λογιστές, επειδή το ποσό είναι μικρό, είναι κάτω από 15.000. Ναι. Και για το τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας προσωπικού, πάλι το ποσό είναι, είναι μικρό και γίνεται με απευθείας ανάθεση στο συγκεκριμένο σκοπό. Έχετε κάνει, δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Έχουν γίνει απευθείας αναθέσεις. Οι συμβάσεις γίνονται με το λογιστή. Έχει γίνει η σύμβαση με το λογιστή. Και οι συμβάσεις με τον γιατρό, γιατρό προσωπικού εργασίας και τον τεχνικό ασφαλείας θα γίνουν τώρα. Εσείς δηλαδή καλείτε επιλέξετε τους πιο προστάτες και τους κάλεσε από τις λογιστές που λέτε. Αυτός, σχετικά με τον γιατρό που δεν υπήρχε και με τον τεχνικό, ήταν ότι είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με άλλο δήμο και είδα ότι ήταν ευχαριστημένη από αυτό το κομμάτι. Είναι μικρό το ποσό. Μικρό δεν είναι 15.000 το μικρό το μικρό. Όχι, δεν είναι 15.000. Γιατί είπατε και τους λογιστές τρεις, γιατί είναι μικρό ποσοστό. Μικρό το ποσό. Όχι, δεν είπα για το λογιστή. Αυτό το συγκεκριμένο ποσό του τεχνικού και του γιατρού. Είπατε πριν λέω και για το λογιστή. Και είπατε επειδή είναι μικρό το ποσό, καλέσατε τρεις. Δεν είναι τώρα για το φορτίο του οργανισμού σας 15.000 καλύτερα. Δεν ήταν 15, είναι 8.000. Έτσι, μαζί με το ΦΠΑ. Τέλος πάντων, εσείς επιλέξατε. Είσαι ευχαριστημένος από αυτό και τον πέτσος, αυτό το ζήτημα. Για τους λογιστές είχαμε τρεις προσφορές. Ναι, από μόνοι τους με επιφύτηση, βγάλατε δημοσίευση, καλέσατε εσείς, τι κάνατε. Επειδή ήταν στα πλαίσια της απευθείας ανάθεσης, το ποσό ήταν κάτω από τις 15.000. Όποιον γουστάρατε, κάλεσε. Έγινε επιλογή. Όποιον καλέσατε, όποιον θέλατε, κάλεσε. Το ίδιο κάνει και με τεχνικό ασφαλείας και με γιατρό. Ναι, το ίδιο το ποσό είναι πάλι χαμηλό. Δεν ενημέρωσε δηλαδή μαζικού φορεί, αφήνει το σύλλογο να ενημερώσει το κομμουνιστή, τον οικονομολόγο ή τίποτα. Το γνωστό του γνωστού και είναι σε ευχαριστημένο. Υποθέτω ότι είναι καλό στην προσωπική σα περιουσία, αλλά δεν μιλάμε για το Δήμο. Δεν θα σα πούν κάποιο γιατί αυτού του τρει και αρκάνου σε κατρί. Δεν σα ακούω. Ναι, όχι, είπα ότι ακριβώ έγινε τη διαδικασία. Ναι, ποιο τον επέλεξε, κύριε Πρόεδρε, ποιο τον επέλεξε. Πρότεινε του τρει, ποιο. Ο Πρόεδρο. Ο Πρόεδρο. Ποιο του πρότεινε του τρει λογιστέ. Ο Πρόεδρο. Είναι στα όρια τη απευθεία ανάπτυξη που έχουν κάνει οι ομάδε. Αυτή η διαδικασία που έχουν κάνει. Προβλέπει.
Εσύ τώρα τι είσαι δηλαδή. Επειδή συζήτησε. Δεν πάω να το λέω. Αν ζείτε το λόγο, γιατί με διακόπτει. Γιατί με διακόπτει. Την πρώτη μου θέληση, όχι, επειδή τέθηκε και έτσι το θέμα, νόμιμο μεν, αυτό λέει ο κύριος Λίρατζης, μη ηθικό δεν είναι. Δεν είναι νόμιμο. Δεν είναι νόμιμο. Κατά την πρώτη μου, δεν είναι νόμιμο. Και συγχωρήστε με γιατί σας το λέω. Θα ήταν νόμιμο γιατί ο κύριος Λίρατζης, αν προλάβαινε να ακούσει και δεν το έπαιζε υπερασπιστής όλο, θα ήταν νόμιμο αν το φέρετε στο Συμβούλιο. Να αποφασίσει το Συμβούλιο ποιοι είναι αυτοί που θα προτείνουμε τους τρεις. Αυτό σας ρωτάω. Ποιος τους πρότεινε τους τρεις. Ποιος επέλεξε τον Ξυνήρη, τον Πούλιο και τον Γκάρα. Ποιος. Δεν μπορείτε να μου τα απαντήσετε. Τα ονόματα ποιος τα διάλεξε, κύριε Φρόεδρε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας απαντήσω. Συγγνώμη, εσείς δεν το κάναμε. Απαντήσατε. Εσείς δεν το κάνατε αυτό. Το κάναμε γιατί. Τα τέτοια ονόματα ποιος σας τα πρότεινε. Το έκανες προσωπικά ή το κάνατε σε συμβούλιο. Τους καλέσατε στο συμβούλιο. Πήρατε προσφορές από γιατρούς, πήρατε από τεχνικούς ασφαλείας. Κάνατε, ήταν σαφές τις ερωτήσεις που κάνατε. Μα τώρα μου λέει ο πρόεδρος, δεν ξέρω, δεν είμαι πρόχειρος. Ποιος θα είπε τα τρία ονόματα, κύριε πρόεδρε. Σας ρωτάω ποιος πρότεινε τα τρία ονόματα. Δεν θα πρότεινε κάποιος συγκεκριμένα. Αλλά. Είχαμε αυτές τις προσφορές. Από ποιον. Τον τρόπο. Δεν μιλάω ελληνικά καλά, δεν καταλαβαίνω. Έχετε τρία ονόματα μέσα από τα οποία διαλέγετε. Σας κάναμε προσφορές. Πώς ενοποιήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Η ερώτηση δική μου ήταν η εξής. Εάν αποφασίσαν ή δεν αποφασίσαν. Από τον πρόεδρο τώρα καταλαβαίνω ότι έχουν αποφασίσει. Και μάλιστα με τον τρόπο που περιγράφηκε τώρα. Εγώ θέλω μια ξεκάθαρη απόφαση. Σήμερα το κέντρο, είτε με την απευθείας ανάθεσης, είτε με την επιφύτηση του πνεύματος, είτε με την πρόταση οποιοδήποτε, έχει τα ονόματα για αυτές τις θέσεις που αναφέρεται εδώ. Τα έχει. Μπορούμε να τα ξέρουμε εμείς. Και τι ποσό έχει ο καθένας. Λοιπόν, θέλω λοιπόν τα ονόματα αυτών των ανθρώπων που έχετε αποφασίσει όπως τα έχετε αποφασίσει, τι παίρνει ο καθένας και ποιος θα πρότεινε. Ποιος θα αποφασίσει. Αυτό. Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο να σα δώσω τι απαντήσει. Μην ξαναφέρετε να ξαναχάσετε. Δεν θα ξέρετε τι τρία ονόματα. Κύριε Πρόεδρε, απαντήστε παρακαλώ για τρία ονόματα. Θα σα τα δώσω γραπτά. Τώρα δεν τα έχω. Δεν είναι και ο Κολομαλός. Μην κάνετε το ίδιο που έκανε και ο Σοβανδέας. Τρία ονόματα τα οποία τα διαλέξατε εσείς. Τα οποία αποφασίσατε. Τα οποία θα ξέρετε. Θα μου τα δώσετε γραπτά. Είναι δυνατόν. Δεν είναι μόνο τα ονόματα. Είναι και τα θέματα. Είναι και όλα τα υπόλοιπα. Είναι και για τα θέματα. Δεν θέλω και άλλα θέματα. Τρία ονόματα. Δύο γιατροί και ένας λογιστής. Τρία και ένας τεχνικός ασφαλείας. Τέσσερα ονόματα. Νωρίτερα, ένταση προκλήθηκε από τον Ιπποκράτη Καμαρίδη στη συζήτηση για τα οικονομικά του Δημοτικού Ραδιοφώνου, ο οποίος έκανε λόγο για μυστικά κονδύλια, αναφερόμενο σε κάποιες δαπάνες της επιχείρησης, ζητώντας στοιχεία. Στη συνεδρία στην λογίστρια της επιχείρησης, κυρία Φιδενάκη, η οποία του παρέθεσε αναλύσεις των στοιχείων, ενώ στο αίτημα του κυρίου Καμαρίδη να δοθούν ονόματα, ο πρόεδρος κύριος Λομβαρδέας ανέφερε ότι τα στοιχεία είναι στη διάθεσή του και ότι τον έχει καλέσει ήδη στο παρελθόν στο δημοτικό ραδιόφωνο για να του παράσχει. Στο ζήτημα παρενέβη και ο Γιώργος Κολάρος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πυροφόρης, που ανέφερε ότι είναι προσβολή για την πόλη συζήτηση που επιχείρησε να ανοίξει, καθώς το Δημοτικό Ραδιόφωνο αποτελεί ένα κόσμημα που δεν έχουν άλλες πόλεις. Θόρυβος προκλήθηκε και για τον Δήμαρχο Απόστολο Αγκόρτσα και σχετική ερώτηση παρόμοιου περιεχομένου των παρατάξεων Μπένι και Πούλιου. Οι δύο παρατάξεις επιτέθηκαν στον Αντιδήμαρχο για τα θέματα που αφορούν σε νομικά ζητήματα των επιχείρησεών του και ζήτησαν από τον Δήμαρχο να ελέγξει τον συνεργάτη του. Ο κ. Δημαρχόπουλος κάλυψε τον Αντιδήμαρχο με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στο αν το ξενοδοχείο του κ. Αγκόρτσα βρίσκεται στα όρια του Δήμου Ξάνθης ή του Δήμου Μίκης. Απαντώντας, ο κ. Αγκόρτσα ζήτησε να υπάρξει έλεγχος των στοιχείων που επικαλούν την παρατάξη της αντιπολίτευσης, ενώ για την αξιοπιστία των πηγών σχολίασε ότι ο ίδιος επιλέγει ποιοι είναι οι συνομιλητές του και ποιοι όχι. Τέλος, στη διαδικασία των ερωτήσεων υπήρξε αρκετό ενδιαφέρον καθώς τέθηκε το θέμα των μηχανικών που ζητά ο Δήμος του Πύρου, που κινδυνεύει με απώλεια του ΕΣΠΑ ως γνωστό, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να απαντά ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή και για τον επόμενο χρόνο δεν έχει τη δυνατότητα να συνδράμει κάποιον άλλον, καθώς ήδη υπάρχει αυξημένος φόρτος εργασίας, απαντώντας τους κυρίους Πούλιο και Νταμπούφη.